Εδώ ήταν να δείξουμε συνοπτικά τι κάναμε για την προβολή της Λέσβου φέτος, δεδομένου ότι είχαμε μια πολύ καλή χρονιά τουριστική. Κατεκλείστη το νησί, όπως όλοι ξέρετε, από τουρίστες και δείξαμε τι κάναμε. Και θέσαμε τις βάσεις του τι θα κάνουμε του χρόνου. Υπήρξαν διάφοροι σχολιασμοί για ελλείψεις που είχαν τα βίντεο. Μα γι' αυτό κάναμε την παρουσίαση. Για να έχουμε feedback από τις ελλείψεις να μας πούνε και να ζητήσουμε από αυτούς που το δημιούργησαν τα βίντεο να τα συμπληρώσει. Τα βρήκα λογικά αυτά που λέχθηκαν. Μιλήσατε και για αλλιευτικό τουρισμό και για μαθητικό τουρισμό. Μίλησε ο κύριος Ελευθερίου του αλλιευτικού τουρισμού, αλλά δεν είμαι όριμος ακόμα για αυτό το θέμα. Ενώ για το bird watching ή για το θρησκευτικό τουρισμό είμαι πιο όριμος. Για το αλλιευτικό δεν είμαι έτοιμος. Άρα θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις ή σκέψεις με τους φορείς κτλ. Η προβολή του τουρισμού γίνεται από το Υπουργείο Τουρισμού και από τον ΕΟΤ. Εμείς βοηθητικά πάμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε, επειδή είμαστε εδώ. Για το θέμα με τους Τούρκους θα κάνετε κάτι, επειδή φέτος είχαμε πάρα πολλούς. Με το θέμα με τους Τούρκους, όπως σας είπα, ανέφερα στον κύριο Πρωθυπουργό ότι ένα από τα αιτήματα της περιφέρειας είναι να διευκολυνθεί η χορήγηση βίζας. Και από ό,τι έμαθα, στις πρόσφατες συνομιλίες του κύριου Κερίδη με τον αντίστοιχο Τούρκο, ελέγχθηκε αυτό, συζητιέται το θέμα της χορηγήσεως για ετήσια βάση βίζας σε Τούρκους όσοι το δικαιούνται. Αυτό είναι θετικό, αν γίνει. Ναι, ναι, πολύ θετικό. Η περιφέρεια θα χορηγήσει τη γιορτή του Κάστανου. Συγγνώμη. Η περιφέρεια, λέω, θα δώσει οικονομική βοήθεια για τη γιορτή του Κάστανου. Η περιφέρεια δεν έχει χρόνο να δώσει οικονομική βοήθεια, αλλά η γιορτή του Κάστανου στοιχίζει περίπου 8.000. Εμείς, αν δίναμε κάποια επιχορήγηση, θα ήταν τη τάξη των 2.000 και εικάζω ότι υπάρχουν τα υπόλοιπα χρήματα. Σήμερα μας έδειξαν τις ενέργειες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα στο τουριστικό κομμάτι. Είναι ικανοποιητικά τα βίντεο. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά πράγματα που πρέπει να προσθεθούν και να γίνουν συγκεκριμένα πιο θεματολογικά, ώστε να αναδείξουμε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει για το νησί μας, όπως είναι τα τοπικά μας προϊόντα, λίγο παραπάνω γαστρονομία, η διασκέδαση και η βραδινή ζωή του νησιού που δεν υπήρχε καθόλου. Και γι' αυτό το σχολιάσαμε εμείς σαν εστίαση, καθώς και άλλα κομμάτια του νησιού που είναι πολύ σημαντικά, όπως τα πανηγύρια, κάποια πολιτιστικά δρόμενα, θρησκευτικός τουρισμός που δεν υπήρχε και πολλά πολλά ακόμα. Θεωρούμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε αυτά να διορθωθούν και να δείξουμε όλη την εικόνα όσο πιο σωστά γίνεται και σε συγκεκριμένο κοινό που θα πρέπει να αποδώσει και αυτά που θέλουμε στο νησί μας. Για τα Χριστούγεννα που είναι και στο άμεσο μέλλον και το αναφέρατε κι εσείς. Νομίζω και από την πλευρά των επιχειρηματιών πρέπει να τρέξουμε λίγο παραπάνω, να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα να στολίζουμε τα μαγαζιά μας. Και ευχόμαστε οι δύο Δήμοι τώρα, επειδή μιλάμε γενικά για τον τουρισμό του νησιού, να αρχίσουν να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων και αυτοί νωρίτερα. Ωραία. Να στοχεύσετε και τους Τούρκους να έρθουν τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά εδώ. Εννοείται. Και όχι μόνο θα στοχεύσουμε εκεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να το προστατεύσουμε κιόλας αυτό που έχουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτό που έγινε σήμερα είναι, όπως πολύ καλά είπε ένα συνάδελφος, σε ένα μικρό σποράκι. Θα το προστατεύσουμε να μεγαλώσει σωστά και από εκεί πέρα, ό,τι ελλείψεις και παρατυπίες υπήρχαν, ας πούμε, θα τις βρούμε και θα το βρει το δρόμο του. Προς το παρόν, ας προστατεύσουμε όλοι μας από ό,τι αντιπροσωπεύει ο καθένας, αυτό που έχουμε, και νομίζουμε ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο και θα μεγαλώσει και θα γίνει πιο ευρύ. Το σημαντικό επίσης είναι ότι για τον τουρισμό του 24 η πρώτη συνάντηση γίνεται 30 Οκτωβρίου, έτσι. Άλλες φορές τέτοιες συναντήσεις γινόντουσαν γύρω στον Απρίλιο που είχαν ξεκινήσει ήδη οι τουριστικές σεζόν σε άλλα μέρη. Εδώ πέρα νομίζω αρχίζουμε να στοχεύουμε σιγά σιγά, γιατί είναι τόσο πολλά τα πράγματα που πρέπει να αναδείξουμε από αυτόν τον τόπο. Και ξεκινώντας από σήμερα, νομίζω θα έχουμε μια καλή έκβαση για την επόμενη χρονιά. Είδαμε το έργο που έχει κάνει η Περιφέρεια για το προηγούμενο έτος και τα 4 καινούρια βίντεο που έφτιαξε η Marketing Greece για τον προορισμό της Λέσβου. Είναι μια αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο οργανισμός, όπως λέμε το DMO, που διοργανώνει
τον σχεδιασμό, το στρατηγικό για τον τομέα του τουρισμού για ολόκληρο το νησί, όπου θα συμμετάσχουν η περιφέρεια, οι δύο δήμοι, όλοι οι φορείς του τουρισμού και της εστίασης, το επιμελητήριο, οι ενώσεις ξενοδόχων και πρακτόρων, ώστε επιτέλους να είμαστε στην ίδια σελίδα όλοι μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα. Έχει γίνει αυτή η αρχή. Θεωρώ ότι υπάρχει πλέον η διάθεση από όλους να γίνει αυτή η συνεργασία. Αυτά τα 4 πρώτα βίντεο της περιφέρειας, όπως είπα, είναι η αρχή. Ξέρω ότι ο Δήμος Μυτιλήνης επίσης συνεργάζεται με τη Marketing Greece, όπου θα βγει και άλλο υλικό από εκεί, όπως και από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που βγάλαμε την ιστοσελίδα Welcome to Lesbos. Αυτά είναι σκαλοπάτια που θα ανεβαίνουμε όλοι μαζί, ώστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να επιτέλους να προωθήσουμε τη Λέσβο όπως πρέπει, όλοι μαζί. Πώς πήγε η σελίδα που ξεκίνησε? Αυτή η σελίδα βγήκε για πρώτη φορά το Μάιο το 2023. Ταυτόχρονα γίνεται και μία προώθηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στα ΜΜΕ, στα social media, στις χώρες όπου έχουμε απευθείες πτήσεις προς το νησί μας. Στο τέλος του έτους θα κάνουμε έναν απολογισμό και μία παρουσίαση, ώστε να έχουμε αυτά τα στοιχεία, αυτά τα νούμερα, τι απήχηση είχε αυτή η πρόθεση, τουλάχιστον για αυτούς τους 6 μήνες που έτρεξε για αρχή η ιστοσελίδα. Αυτά θα φανούν σε βάθος χρόνο, το τι επιτυχία θα έχει, και επίσης θα γίνουν ενέργειες πρόθεσης πάλι προς τις επιχειρήσεις, τους ξενοδόχους, τις εστιατόρες, τους φορείς τουρισμού, ώστε να προωθούν και εκείνοι με τη σειρά τους αυτή τη δουλειά. Είναι μια δουλειά που εξελίσσεται, που αλλάζει, που διορθώνεται συνεχώς, και θεωρώ ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Αλλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει, όχι μόνο από τους επιχειρηματίες, από τους επισκέπτες μας, από τους τουρίστες φέτος που το δουλέψανε, ήταν πάρα πολύ θετικά. Είναι ένα πολυεργαλείο που αναδεικνύει το νησί. Ακόμα και αν δεν μπορεί ένας επισκέπτης να πάει την πρώτη φορά που έρθει, σίγουρα τον προωθεί ώστε να ξαναρθεί ξανά και ξανά, να ανακαλύψει όλα αυτά που φαίνεται μέσα στην ιστοσελίδα. Οι προετοιμασίες στη Δυτική Λέσβο για τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει? Έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό. Θεωρώ ότι εντός του Νοεμβρίου θα έχουμε αρχίσει τον στολισμό. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε στη συνέχεια. Ο Μόλυβος πάλι θα είναι χριστουγεννιάτικο, που θα γίνει? Ο Μόλυβος είναι, όπως λέμε, χειροκάματος, όπως πάντα. Φτιάχνουμε πράγματα από ανακυκλώσιμα υλικά, έργα τέχνης. Αυτό σίγουρα θα συνεχίσει, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, πράσινα Χριστούγεννα. Θέλαμε να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό για την τουριστική προβολή της νήσου Λέσβο, όχι της Χίου, της Σάμου, Λέσβου, με την ευκαιρία που θα προβάλλουμε κάποια διαφημιστικά βίντεο που αναθέσαμε και τα έκανε η Marketing Greece. Έχουμε κάνει μια σύμπραξη τουρισμού για τη Λέσβο. Αφενός με τη Fraport, αφετέρου με την Aegean, αφετέρου με την Marketing Greece. Είναι μια εταιρεία του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Αθήνα. Και μάλιστα κατά σύμπτωση, γιατί είχαν έρθει εδώ πέρα, να θυμάστε, στο Ηλιοτρόπιο είχαν κάνει μια παρουσίαση, κατά σύμπτωση η Γενική Διευθύντρια είναι μια νέος φοιτήτρια. Και η σύμπραξη περιλαμβάνει και την περιφέρεια. Άρα η περιφέρεια Βορειοαιγαίου, η Fraport, η Aegean και η Marketing Greece. Η οποία Marketing Greece την πληρώσαμε να κάνει κάποια διαφημιστικά βίντεο για τη Λέσβο. Θα τα προβάλλουμε. Είναι διάρκεια περίπου 5 λεπτά. Και έρχονται να συμπληρώσουν και αυτά που έκανε η κυρία Βατή. Τα εξαιρετική δουλειά που έκανε. Την έχετε δει, είναι ανεπτυγμένη και έτσι τη βλέπουμε όλοι. Θέλουμε να κάνουμε την τουριστική προβολή σε ένα άλλο, να ανεβάσουμε πιο ψηλά. Αυτό που κάνει η Marketing Greece, θα το δείτε, είναι πιο προηγμένη η τεχνολογία στην προώθηση και συμπληρώνει, όπως είπα, την κυρία Βατή. Τα δούμε συμπληρωματικά. Ευκαιρία να πω ότι χθες το βράδυ ήμουνα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και όλη τη νύχτα ταξίδευα. Ήτανε η ετήσια συγκέντρωση των 7 star των ξενοδοχείων 7 αστέρων. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Και επειδή η Ελλάδα δεν έχει αυτά 7 αστέρων, συμμετείχαν τα 5 αστέρα. Όπου δίνουν βραβεία.
Και έτσι είδα ξενοδοχεία να προβάλλονται από το Μπαλί, από το Φίτζι, Άιλαντ, από το Τσιμπουτί, από τη Ζανζιμπάρη, από την Τουρκία, από την Ελλάδα. Κάθε από αυτά τα ξενοδοχεία είχε διεκρίνει για σε κάποιο τομέα. Είτε στην περιποίηση των πελατών, είτε στη διαμόρφωση των δωματίων, των σουιτών, είτε στην πισίνα, στον περιβάλλοντα χώρο. Και στο συμβούλιο αυτό του 7 αστέρων συμμετέχει μια κυρία που την έχουμε δώσει και μας συμβουλεύει για τον τουρισμό. Συμμετέχει. Και είπαμε, ευκαιρία που ήμασταν εκεί, είπαμε ότι ενδεχομένως του χρόνου ή τον άλλο χρόνο τους ενημέρωσα ότι υπάρχουν 5 αστέρων ξενοδοχεία τώρα και στη Λέσβο και θα τους στείλω υλικό από την ξενοδοχεία, εφόσον το επιθυμούν και τα ίδια, και νομίζω ότι το πνομάδι θα το επιθυμεί, θα το υποχρεώσουμε να το επιθυμεί. Αν μπορεί να γίνει μια επόμενη χρονιά, του χρόνου, τον άλλο χρόνο, αν πρέπει του χρόνου να είναι σε άλλη χώρα, να γίνει εδώ αυτή η συγκέντρωση των τουριστικών παραγόντων. Ήταν μια αίθουσα γεμάτη στον Άγιο Νικόλαο, στο Μιράμπελο Wyndham Grand Hotel, πώς λεγόταν, και ήταν υψηλό επίπεδο η παρουσίαση. Αυτό το είπε ευκαιρία. Να πω ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο προωθήσεως. Και όχι να ακούμαστε στην έκθεση του Λονδίνου ή της Βαρσοβίας ή άλλης πόλεως, του Βερολίνου. Καλά είναι αυτά, αλλά υπάρχουν και πιο προωθημένες τεχνικές προωθήσεως. Έχουμε την τύχη, επειδή περιφέρουμε τώρα τελευταία περιφέρουμε και πιο πριν, αλλά τώρα πιο παλιά. Και αρχίζουμε να αποβάλλουμε το brand name του προσφυγονησιού. Δεν τα ακούω πια. Ενώ το 20, το 21 τα ακούω που πήγαινα. Τώρα δεν τα ακούω. Αυτά θέλουν ένα χρόνο για να προσφυγιστούν. Και χάρη και τον ΕΟΤ και τις ενέργειες που κάνει ο ΕΟΤ και είναι εδώ οι κυρίες εκπρόσωποι, σε ευχαριστούμε που ήρθαν, αρχίζει να χάνεται αυτό η φήμη. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να το ξανααποκτήσουμε. Μιλώντας με δημοσιογράφους στην Αθήνα, μου λένε όλοι, αν το 15, το 14, το 15, είχαμε αντιδράσει αλλιώς και όχι υποδεχόμενοι τους μετανάστες που τους αγαπάμε σαν ανθρώπους, δεν έχουμε τίποτα μαζί τους. Αν είχαμε αντιδράσει με άλλο τρόπο, μπορεί να είχαμε αποφύγει πολύ αυτό το brand name. Γι' αυτό βλέπετε και το έχω σηκώσει πολύ τώρα, όχι για κανένα λόγο. Τους συμπάρισα τους ανθρώπους, ζητάνε μια καλύτερη τύχη. Και οι Έλληνες πήγαν στην Αυστραλία, στην Αμερική και ζήτησαν και παράνομα και βγήκαν από τα πλοία. Όταν λέμε παράτυποι μετανάστες, μπορεί να είναι αυτοί παράτυποι, αλλά και Έλληνες ήταν παράτυποι μετανάστες. Όταν πηδάγανε από τα πλοία και έφυγε το καράβι, και ήταν ο Μούτσος και πήδαγε στην Βοστόνη ή στη Φιλαδέλφια, ήταν παράτυπος μετανάστες. Παρά τον τύπο έπαιρνε. Άρα έχουμε συμπάθεια στους ανθρώπους. Ζητάνε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν θέλουμε στα εθνικά κρίσιμα, γεωγραφικώς κρίσιμα νησιά μας να έχουμε θύλακες. Δεν θέλουμε να ξαναφουντώσει το θέμα. Δεν θέλουμε βραβείο νόμου. Δεν θέλουμε. Για την περιποίησή μας στους μετανάστες, δεν το θέλουμε. Προτιμάμε να είμαστε χωρίς βραβείο νόμου. Δεν πρέπει να μας καθοδηγούν αυτές οι ιδέες. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Εγώ ήθελα να σας μιλήσει μετά ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Νύχτας, που τον συγχαίρουμε για την επανεκλογή του, την θεραπευτική στοιχείο και τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Και μετά η κυρία Πολιτάκη θα παρουσιάσει τα βίντεο που έγιναν. Το βασικό δεν είναι να γίνονται τα βίντεο. Το βασικό είναι να τα εκμεταλλευόμαστε τα βίντεο. Αν τα παίρνουμε και μένουν σε ένα σιρτάρι, δεν γίνεται τίποτα. Ο Δήμος Καλονής ανήρτησε. Τώρα που το λέει η κυρία Βατή, πρέπει να τα αναρτάμε. Πρέπει οι ξενοδόχοι να τα παίρνουν και να τα παίζουν στη ρεσεψιόν. Να παίζει αυτό το βίντεο. Όπου πάμε να τα παίζουν, να τα βλέπει ο κόσμος. Στα μέσα ενημερώσεις, να τα πληρώσουν, να τα παίξουν. Δεν έχει νόημα να τα κάνουμε. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλευόμαστε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ από τη δική μου πλευρά τον ευχαριστήσω βέβαια γιατί ό,τι με συνεχάρει για την εκλογή μου. Θεωρώ ότι έκανα τη δουλειά μου, έκανα το καθήκον μου και προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια όσο μπορούσα καλύτερα, όσο μπορούσα στο πλαίσιο των
γνώσεων και των δυνατοτήτων μου να βοηθήσω τα νησιά μας στο πόστο που μου ανατέθηκε. Επαναλαμβάνω, τον ευχαριστώ γιατί για μένα ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Μπορώ να το πω ομιλικά πολλών ανθρώπων, είδων άστα και νέων έγνων. Ήταν κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Γύρισα όλα τα νησιά, είδα τις ανάγκες, είδα πράγματα και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε και μου άρεσε πολύ. Εμείς όταν ήρθαμε, πρέπει να πω ότι στο τουρισμό δεν υπήρχε ένα υψηλό μπάτζετ. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα και ποτέ δεν το έκανα άλλο, ούτε καν προεκλογικά. Η φιλοσοφία του Περιφερειάρχη, μόλις ανέλαβα, ήταν ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα νησιά μας με κάθε τρόπο. Δόθηκα περισσότερα χρήματα στην τουριστική προβολή και γενικώς για τον τουρισμό και αυτά προσπαθήσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελο του νησιού μας. Όταν είχα αναλάβει και είχα επικοινωνία με τους ξενοδόχους επαγγελματίες του τουρισμού, αυτό που είχαμε διαπιστώσει ήταν ότι χρειαζόταν προβολή, ότι ερχόταν και λέγανε είστε εξαιρετικοί, αλλά δεν σας ξέραμε. Λοιπόν, ένα τομέα στο οποίο έπρεπε να μάθουμε. Βέβαια, δυστυχώς, μετά ήρθε ο COVID, ήρθαν οι πόλεμοι, ήρθαν τα τεράστια προβλήματα της οικονομικής ανέχειας και των προβληματικών οικονομικών συγκυριών και μας έβαλαν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά αντέξαμε. Παρ' όλα αυτά πήγαμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά προβάλαμε. Πρέπει να πω ότι να ευχαριστήσω εδώ και την υπηρεσία, τη Διεύθυνση Τουρισμού, η οποία είναι εξαιρετική. Πραγματικά είναι αξιολόγητη και η κυρία Πολιτάκη, αλλά και η κυρία Κόβα και η κυρία Βασιλική και η κυρία Δρυνή είναι από τα άτομα και από τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσαν και δουλεύουν, αλλά και είναι και μορφωμένοι και έχουν μια κουρτόγια παιδεία η οποία βοηθάει. Εγώ το αναγνωρίζω τώρα που τελείωσα με την τετραετία ότι ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά τους. Επίσης να πω ότι να ευχαριστήσω και πάλι δημοσίως τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί ό,τι συστήθηκε στον τουρισμό και στα πλαίσια αυτά που των δράσεων μου το έκανε, πράγματι ήταν κοντά μας. Πράγματι γυρίσαμε μαζί ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε στο να κάνουμε ένα καλύτερο έργο. Είναι όμορφο πράγμα αυτό και γι' αυτό έλεγα και είμαστε και κοντά και είμαστε μια παρέα. Τέλος θέλω να καταλήξω στο εξής ότι, και το λέω αυτό για πρώτη φορά, ότι ο πρόξενος στη Σμύρνη άλλαξε και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόξενος ένας ονόματι Κώστας, ο οποίος ξέρω προσωπικά από την Κύπρο, ο οποίος θέλει να γνωρίσει τα νησιά μας. Έχω μιλήσει ήδη και προχθές και μου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει σε όλα τα νησιά, θα έρθει και στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο δηλαδή, εμείς συνηθίσαμε στη Χίνα να τη λέμε Μυτιλίνη. Θα έρθει λοιπόν και στη Λέσβο, θα έρθει σε επικοινωνία με τους φορείς και ήδη έχει μιλήσει με τους φορείς στην Σμύρνη και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί είδα έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του τουρισμού μας. Στην Σμύρνη θα γίνει μια δράση στις αρχές του Δεκέμβρη. Η Σάμος θα πάει εκεί πιθανότατα να πάει και ηχείως. Δεν ξέρω τώρα γιατί λέω εδώ τι γίνεται, αλλά επειδή εμείς στην Τουρκία έχουμε ένα πρόβλημα εθνικό στο να επενδύσουμε, αυτό γίνεται μέσω των φόρων. Σας το λέω απλώς γιατί τα υπόλοιπα νησιά θέλουν πάρα πολύ την πρόσβαση στην Τουρκία και το τουρισμό από την Τουρκία. Πέρα από τον άλλο εννοείται. Εγώ να τελειώσω και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν και οι δράσεις ήταν εξαιρετικές. Αυτό που γίνεται τώρα από τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία θα σας παρουσιαστώ τώρα είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια η οποία ζητούν πράγματα όπως είπε ο Περιφερειάρχης να την πάρετε και να την πολλαπλασιάσετε και να την υποστηρίξουμε ώστε να έχουμε μια καλύτερη πρόοδο. Χαίρομαι και κλείνοντας με αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης θέλω να πάμε σε άλλο επίπεδο τον τουρισμό γιατί μας κατηγορούσαν ότι δεν επενδύουμε και δεν θέλουμε τον τουρισμό και να δείξουμε ότι εμείς θέλουμε σε άλλο επίπεδο να συναγωνιστούμε ή δυνατόν ή να πλησιάσουμε τους τουριστικά αντικειμένους προορισμούς της χώρας μας. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Χθες το βράδυ ήμουν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αεροδρόμιο,
Όλο ήταν γεμάτο με αθλητές και μάνατζες και βοηθούς και coach και γυμναστές. Ένα αεροδρόμιο μεγάλο του Ηρακλείου γεμάτο από αθλητές, από ομάδες. Αθλητικός τουρισμός, είναι θεματικός τουρισμός. Θεματικός τουρισμός καλός. Βέβαια η Κρήτη έχει πιο πολλές ομάδες στα εθνικά πρωταθλήματα. Εμείς όμως μπορούμε να έχουμε το bird watching. Κάναμε φέτος, φτιάξαμε τα παρατηρητήρια πουλιών. Και με χαρά ακούω ότι του χρόνου θα τριπλασιαστούν, αγγελικοί θα τριπλασιαστούν, έχουν τριπλασιαστεί κρατήσεις από το bird watchers. Ενώ φέτος είχαμε 6.500 διανυκτερεύσεις, του χρόνου θα είναι 13, δεν ξέρω πόσες. Bird watching. Ένα άλλο θεματικό τουρισμό είναι ο σχολικό. Αν θυμάστε, πέρσι υιοθετήσαμε ένα πρόγραμμα, φέραμε 40 καθηγητές εκπαιδευτικούς από διάφορες πόλεις και από Αθήνα. Και το Δεκέμβριο νομίζω ήταν και τους δείξαμε τη Λέσβο και πού μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Και όντως απέδωσε. Μας βοήθησε πολύ ο κ. Ανδριαδέλης εδώ. Πάρα πολύ μας βοήθησε. Το οποίο ήταν και η ιδέα. Και φέτος, από ό,τι μου λέει, ήρθαν πολλά σχόλια. Θα του δώσω το λόγο να κάνει ένα σύντομο απολογισμό πώς πήγε ο θεματικός τουρισμός ο σχολικός. Και από ό,τι μου λέει, φέτος προμηνύεται να έρθουν πολύ περισσότερα σχόλια. Θα ξαναφέρουμε τους εκπαιδευτικούς, άλλους εκπαιδευτικούς, όχι τους ίδιους, να τους δείξουμε τι Λέσβο. Και τι μπορούν να κάνουν προμόσιο στα παιδιά μετά. Είναι σημαντικό αυτό, ο σχολικός τουρισμός. Στην Κρήτη είδα και πολύ συνεδριακό τουρισμό. Ο συνεδριακός τουρισμός στην Αμερική, επειδή έχω πάει πολλές φορές με τέτοια πράγματα, ολόκληρα ξενοδοχεία μεγάλα. Τον 20, η κυρία Βαρτίδα το ξέρει, των 30 ορόφων κάνουν συνέδρια των 5.000 ανθρώπων, των 6.000, των 7.000, με παράλληλες sessions, δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν τα πάντα. 5.000 γιατροί. Πάνε και κάνουν συνέδρια. Σε πολλές που είχα πάει, στην Νέα Ορλεάνη, στο Μαϊάμι, υπάρχουν θεματικά που μπορούν να πιάσουν. Το αυτό δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, δεν έχουμε αίθουσες. Αλλά λέω ιδέες. Φέραμε, όπως είπε ο κ. Περφεράκης, ήρθαν 40 περίπου καθηγητές. Γνώρισαν την Μυτιλίνη, τη Λέσβο. Εντυπωσιάστηκαν, είδαν πράγματα που δεν ήξεραν. Και αν δείτε τα σχετικά βίντεο που είπαν μετά οι καθηγητές, ότι η Λέσβος δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από άλλους προορισμούς μαθητικούς, που δυστυχώς αυτοί έχουν επικρατήσει, ξέρω εγώ, κάποιες πόλεις όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος, τα Γιάννενα, η Καλαμάτα, που σε καθηγητής πήγα εγώ, συνόδευα τους μαθητές μου και είδα ότι η Μυτιλίνη απέχει, είναι πολύ πιο μπροστά. Ο πολιτισμός που έχει και οι θεματικές. Είναι δύσκολο βέβαια να έρθουν στη Μυτιλίνη οι μαθητές, γιατί όταν τους βάλεις να διαλέξουν Σαντορίνη ή Μυτιλίνη, διαλέγουν Σαντορίνη. Ίσως θα πρέπει να βρούμε κίνητρα να μειωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια. Εδώ πέρα ο κ. Περφεράκης, όποιοι μαθητές ήρθαν, τους ερχόντουσαν εδώ, επισκεπτόνταν την περιφέρεια και παίρνανε ένα μπλουζάκι. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Επίσης υπήρχε μια δωρεάν ξενάγηση στο Μουσείο του Τεριά. Αλλά αυτό που είναι δύσκολο, γιατί το συνάντησα και εγώ, όταν ξεκίνησα με δύο περιβαλλοντικά προγράμματα, είχα 40 μαθητές στο Χαλάνδρι. Τελικά μου έμειναν 17 μαθητές, γιατί διαλέξαν να πάνε στα Τωρίνη. Και αν δεν ήταν ο Δήμος να δώσει 700 ευρώ μια χορηγία, δεν θα ερχόμασταν. Παρόλο που ήμουν Μυτιλινιός και το προσπαθούσα. Άρα αυτά εκεί πρέπει να δούμε. Ήταν, θα σας πει και η Αγγελική, που ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα και η Αγγελική και η Βασιλική τράβηξαν όλη αυτή το ζόρι. Και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Ήρθαν τα σχολεία εδώ στη Μυτιλίνη, κατάλαβαν οι Μυτιλινοί ότι έρχονται τη σχολεία και αυτό αν συνεχιστεί και έρθουν άλλοι καθηγητές, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αρχές Ιανουαρίου, διαφορετικοί, και δεν έρχονται καθηγητές έτσι, διαλέγονται καθηγητές που έχουν, ας πούμε,
την προθυμία και τη βούληση να κάνουν περιβαλλοντικά προγράμματα που συμπτυλίζουν. Ο θεματικός τουρισμός πρέπει να μας γίνει πλέον συνείδηση. Εκεί πρέπει να πάμε στο θεματικό τουρισμό και να αναδείξουμε τα σημεία στα οποία εμείς υπερέχουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν θεματικό, εκτός από αυτά που λέμε τώρα για θεματικό τουρισμό, τον αλλιευτικό τουρισμό. Ήδη την περασμένη εβδομάδα η Περιφέρεια Βορειοαιγαίου έκανε το πρώτο βήμα να ενημερώσει τους ψαράδες της περιοχής του κόλπου της Καλονής για τα ωφέλη τα οποία θα μπορούσε να έχει η τοπική κοινωνία και όχι μονάχα εκεί, αλλά παντού και πρέπει να το αναπτύξουν παντού σε όλο το Βόρειο Αιγαίο με τον αλλιευτικό τουρισμό. Όσοι έχουν πάει στο εξωτερικό, σε νησιωτικές περιοχές, σε εξωτικές περιοχές, θα έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα σκάφη, μικρά σκάφη, από βάρκες, ψαροκάικα, λίγο μεγαλύτερα κλπ. Ασχολούνται με το να μεταφέρουν τουρίστες για να κάνουν τι να δουν, τη δουλειά του ψαρά. Ψυχαγωγούνται, μαθαίνουν, βλέπουν. Εμείς εδώ έχουμε οπωσδήποτε συγκριτικά πλεονεκτήματα φοβερά της Ανησιά Βορείου Αιγαίου. Ποιος άλλος θεματικός τουρισμός για μας εδώ, ο τουρισμός της ελιάς. Αυτό θα πρέπει να το αναπτύξουμε ειδικά στο εξωτερικό, σε πολλά άλλα μέρη και στην Ελλάδα. Πολλοί τουρίστες που έρχονται πηγαίνουν, τους πηγαίνουν και υιοθετούν ένα δέντρο το οποίο επισκέπτονται συχνά, οι ίδιοι με τις οικογένειές τους. Τους στέλνουν το λάδι, το οποίο το πληρώνουν. Αποκτούν δηλαδή ένα δεσμό ορισμένοι άνθρωποι με ένα ορισμένο μέρος και έρχονται και επανέρχονται. Τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Ευχαριστώ. Βαναγγελική, η ώρα σου. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους εσάς που είστε εδώ, κοιτώντας σας με τους περισσότερους, είμαστε σε άμεση συνεργασία και είσαστε, έχετε συμπράξει σε αυτό, στον απολογισμό που θα δούμε σήμερα και στις δράσεις που έχουμε κάνει, ξεκινώντας εκεί πίσω με την Τούμπα Eco Farm. Λοιπόν, συνεχίζοντας εδώ με τον Σύλλογο Ασπίδα, τους εστιάτορες, κοντά μας είναι όλοι αυτοί, η παρέα των ξεναγών, το Βίζετα Γιάσουση του Λέι Μακρέλη, ο Κώστας ο Μανιατόπουλος, τα παιδιά εδώ πέρα και σαν σιφάρι αλλά και σαν φορέας Γλωμαρίου, φυσικά ο κ. Ανδρεαδέλης. Αφήνω τελευταία την κυρία Βατή από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που πραγματικά η συνεργασία μας είναι εξαιρετικά καλή. Το είπε και ο Περιφερειάρχης, η δουλειά που κάνει είναι υποδειγματική και συνεχίζουμε στο ίδιο. Λοιπόν, επομένως πάμε να δούμε αυτά όλα που έχουν γίνει στην τουριστική προβολή της Λέσβου με αφορμή τα βίντεο που θα σας δείξουμε. Είπαμε να δούμε και έτσι σύντομα τι άλλες δράσεις γίναν τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, η πρώτη δράση αφορά τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας. Αυτή η δράση ολοκληρώθηκε τώρα τον Οκτώβριο. Στις 14 Νοεμβρίου θα σας στείλουμε και πρόσκληση. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των παραδοτέων και όλου του έργου που εκτελέστηκε από τον κύριο Μπρά. Απλώς εδώ να κάνουμε την αναφορά σύντομα ότι έχει δημιουργηθεί το βιβλίο εκδρομών. Έχουμε μπει σαν Λέσβο, σαν προορισμός μέσα στην πλατφόρμα Ζήλια, που είναι η πλατφόρμα των προορισμών κρουαζιέρας. Αναλυτικά στις 14 Νοεμβρίου για αυτά όλα. Πάμε να δούμε τις φιλοξενίες διαμορφωτών γνώμης. Η πρώτη έτσι μεγάλη που έγινε τον Μάιο ήταν 13 δημοσιογράφοι από ελληνικά μέσα. Στη δεξιά στήλη βλέπετε από ποια μέσα ήτανε. Αντένα, Καθημερινή, Εφημερίδα των Συντακτών, Real, Espresso, Αθηνόραμα και πάει λέγοντας. Από αυτή τη φιλοξενία προκύψαν 22 δημοσιεύματα πέρα από τις αναρτήσεις σε blogs, σε social, άλλα, διάφορα άλλα. Μιλάμε τώρα για 22 δημοσιεύματα, τα οποία θα σας τα δείξουμε. Έτσι, για να έχετε μία εικόνα για τη Λέσβο πάντα. Αυτά όλα βγήκαν μετά από αυτήν την αποστολή, την οποία την κάναμε με την αμέριστη συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων, που έκανε και τη χορηγία των δωματίων στην αποστολή των δημοσιογράφων. Αυτά ήταν τα δημοσιεύματα, λοιπόν, από αυτή την αποστολή.
Ακολούθως, είχαμε αυτή τη φιλοξενία της Κόρα Χάρισον, η οποία ανήκει στην LGBTQ κοινότητα, γι' αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία δική μας. Εμείς προτείναμε τη συγκεκριμένη στο γραφείο ΕΟΝ της Μεγάλης Βρετανίας, επειδή ακριβώς απευθύνεται σε αυτό το κοινό. Το κάναμε σε συνεργασία με το φορέα της ΕΡΕΣΟΥ, που έχει αυτό το ειδικό ενδιαφέρον για αυτό το κοινό. Δημιούργησε ένα άρθρο, 18 αναρτήσεις στο TikTok, 4 Instagram Reels και πάρα πολλά Insta Stories σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο κοινό. Μια άλλη φιλοξενία που κάναμε ήταν του Wesley Van Eyck, που έχει ένα blog και μια ιστοσελίδα που αφορά μόνο την Ελλάδα, Ολλανδός. Ξέρετε ότι η πρώτη αγορά εκτός της Τουρκίας, η πρώτη ευρωπαϊκή αγορά για τη Λέσβο είναι η Ολλανδική αγορά. Τον φιλοξενήσαμε, έχει βγάλει και αυτός πάρα πολλά stories, ενδεικτικά σας δείχνουμε κάποια εκεί, αλλά υπάρχει πρόσβαση που μπορούμε να σας δείξουμε και πολύ περισσότερα. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα βγουν και στον αναλυτικό απολογισμό που κάνουμε τέλος του χρόνου. Ακολούθησε μία αποστολή από την Κύπρο. 4 άτομα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Κύπρου και τα προηγούμενα 2 ήταν σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας και Ολλανδίας. Όπως βλέπετε, ήταν από τον Όμιλο Δίας, από το Alpha TV Κύπρου, από το IMH Business και από τον Politis Group. Και εδώ πέρα είχαμε 5 δημοσιεύματα, τα οποία εξυμνούσαν το νησί. Δείτε απλά τον ένα, τον τίτλο, «Λέσβος εκπλήξεις που δεν ζήσαμε ποτέ ξανά». Έτσι, σας διαβάζω τον ένα τίτλο μόνο, γενικά τα σχόλια είναι διθυραμβικά. Πρόσφατα, τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, είχαμε μία φιλοξενία σε συνεργασία με το ΝΕΟΤ Πολωνίας, ένα εννιαμελές τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Dancing with the World, που είναι στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Πολωνίας. Ουσιαστικά, η προβολή της Ελλάδας σε αυτήν την εκπομπή, γιατί γυρνάνε όλο τον κόσμο, η προβολή της Ελλάδας θα αφορά τα 3 νησιά του Βορείου Αιγαίου. Την Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο. Την υποστηρίξαμε όλοι αυτοί σαν περιφέρεια. Μιλάμε τώρα για το κομμάτι που αφορά την Λέσβο. Πήγε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε μέσα στο Νοέμβριο τα επεισόδια. Επίσης, φιλοξενήσαμε την Κίλι Μπράουν από το Not Just Travel. Είναι πράκτορας, η οποία έχει εκπροσωπεί αυτή την πλατφόρμα, η οποία έχει πάνω 700 ανεξάρτητα τουριστικά γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάποιες από τις αναρτήσεις της και εδώ. Πάμε στο μαθητικό τουρισμό, που ήδη είπαμε κάποια πράγματα, μας τα είπε και ο κύριος Ανδρεαδέλης, για να τα δούμε σε αριθμούς. 33 ήταν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην προηγούμενη. Ακολούθησαν επισκέψεις από 8 σχολεία την Άνοιξη, ήρθαν 230 μαθητές και 30 εκπαιδευτικοί. Θα επαναλάβουμε αυτή τη δράση, θα κάνουμε μία υπενθύμηση στους περσινούς, γιατί δεν σημαίνει ότι ήρθαν πέρσι ότι δεν μπορούν να έρθουν φέτος με τα σχολεία τους, άρα θα γίνει μία υπενθύμηση στους περσινούς καθηγητές, ότι είμαστε εδώ, περιμένουμε όλα αυτά τα εκπαιδευτικά και θα φέρουμε και κάποιους καινούριους φέτος. Στα ΜΟΜΟΕ υπήρχαν και άλλες βέβαια καταχωρήσεις, εκτός από αυτές που είδαμε. Ενδεικτικά εδώ πέρα σας δείχνουμε άλλες καταχωρήσεις που αφορούν το νησί της Λέσβου, από την Εφημερίδα των Συντακτών, το Αθηνόραμα, τη Μακεδονία επάνω στη Θεσσαλονίκη, τη Φράμπορτ, το Εστιάζο, το Travel, το πρώτο θέμα, την Εσπρέσο. Πάμε στις εκθέσεις. Συμμετείχαμε σαν περιφέρεια μαζί με όλα τα νησιά, φυσικά και η Λέσβος, στο Λονδίνο, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Τελαβίβ, τις Βρυξέλλες, Ουτρέχτη, Λευκοσία, Βαρσοβία και Βερολίνο. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 B2B συναντήσεις και η αποστολή όλων των επαφών που γίνανε σε αυτές τις εκθέσεις έχουν σταλεί στους φορείς του τουρισμού. Επίσης, άλλες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Συμμετείχαμε το Μάιο, έγινε στην ΕΡΕΣΟ, το συνέδριο του Euro Central Asian Lesbian Community. Είναι η ομοσπονδία, να το πούμε, η κοινότητα των λεσβιακών συλλόγων Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, περισσότερες από 40 χώρες. Βρεθήκανε στην ΕΡΕΣΟ, συμμετείχαμε και εμείς και τους παρουσιάσαμε όλο το νησί, γιατί ξέρετε, ξέρουν την ΕΡΕΣΟ μόνο.
δεν βγαίνουν έξω από την ΕΡΕΣΟ, το πολύ μέχρι το Σιγρικιάνο, οπότε ήταν μια ευκαιρία να τους δείξουμε και το υπόλοιπο νησί και να δείξουμε επίσης ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί και πολύ φιλικοί σε αυτό. Ναι, να το πω. Όχι. Απλώς να μην πω σύλλογοι. Να πω οργανώσεις. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, επίσης τώρα πριν 19 Οκτωβρίου το λέμε, στείλαμε οπτικοακουστικό υλικό. Φέτος μπαίνει η γραμμή από Αυστρία. Είναι μια γραμμή που την είχαμε χάσει την περίοδο του μεταναστευτικού. Ξαναμπαίνει φέτος λοιπόν η γραμμή από την Αυστρία και υπήρξε μια παρουσίαση που έγινε στις 19 Οκτωβρίου στο Τιρόλο από το γραφείο του ΕΟΤ. Οπότε σε συνεργασία μαζί τους στείλαμε υλικό, βίντεο και φωτογραφίες για να γίνει παρουσίαση στον Tour Operator Ideal Tours που θα έχει τη σύνδεση. Ετοιμάζουμε τώρα στη Σερβία, στις 16 Νοεμβρίου, έχουμε μία παρουσίαση αποκλειστικά του Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Πρεσβεία μας και με το Γραφείο ΕΟΤ. Θα παρουσιάσουμε τα νησιά σε διοργανωτές ταξιδιών, τουριστικά γραφεία, δημοσιογράφους που ειδικεύονται στο τουριστικό ρεπορτάζ και εκπροσώπους φορέων στην αγορά της Σερβίας. Επίσης είναι μια αγορά που την είχαμε παλιότερα, προμεταναστευτικού και καλό είναι να γίνουν κάποιες ενέργειες επανασύνδεσης γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στη ΣΑΜΟ η σύνδεση. Πηγαίνοντας τώρα σε διοργανώσεις, συνέδρια του πολιτισμού, αθλητισμού, γαστρονομία, διοργανώσαμε τέλος Αυγούστου το δεύτερο συνέδριο για τους τουριστικούς λιμένες και τις μαρίνες. Υπήρξαν εκεί 32 επιστημονικές εισηγήσεις και περίπου 100 σύνεδροι από διάφορα μέλη της Ελλάδας που επισκέφτηκαν το νησί. Υποστηρίξαμε δράσεις που κάνουν φορείς εδώ του νησιού μας, όπως το έκτο Lesbos Trail που έγινε τον Μάιο από το φορέα τουρισμού του Μολύβου, το Lesbos Food Fest, το οποίο υποστηρίξαμε και στην περιοχή της Πέτρας και στην περιοχή του Πλωμαρίου. Επίσης, οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, που έγιναν στη Μυτιλήνη τον Αύγουστο. Οι αγώνες ανώμαλοι δρόμο ορεινών μονοπατιών Αγιάσους Rock and Trail, με τον Σύλλογο Εν Γνώση. Λοιπόν, στην ΕΡΕΣΟ, σε συνεργασία με το φορέα της ΕΡΕΣΟΥ, υποστηρίξαμε την εκδήλωση Βράσμα, που είναι μια εκδήλωση γαστρονομικού επίσης τουρισμού, με καλεσμένους σεφ και δημοσιογράφους από το χώρο των γαστρονομικών. Επίσης, συνδράμαμε στη φιλοξενία του καλλιτεχνικού workshop που έγινε στην ΕΡΕΣΟ επίσης με σπουδαστές από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Υποστηρίξαμε την κατασκηνωτική δράση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, όπου 110 μέλη ήρθαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μείνανε σε διάφορες. Σίγουρα μείναν στο Μόλυβο, νομίζω ότι είχαν και στο Πλωμάρι κάποια διαμονή, αλλά είχαν γενικά πολλές εκδρομές πάνω στο νησί. Τέλος, σε συνεργασία με την ΕΛΟΡΙΣ, συμμετέχουμε, συμπράττουμε μαζί στο πρόγραμμα Turbo, το οποίο αφορά την ενίσχυση προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού προς την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα μας πει μετά η κυρία Κωνσταντόπουλου δύο πράγματα γι' αυτό, κύριε Περιφερειάρχη. Είναι τα βίντεο μετά. Οπότε να τελειώσουμε και να μας πει η Μαρία λίγο γι' αυτό, όπου έχει κάποια πράγματα. Ήθελα να πω ότι στο μέτρο πας αναλογής στην περιφέρεια είχαμε μια πολύ καλή χρονιά τουριστική φέτος. Και θέλω να πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι δράσεις που ήταν θελινές έπαιξαν τον ρόλο τους. Και το συνεχίσουμε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης και με την εστίαση και είδαμε πώς θα οργανώσουμε τα θέματα των Χριστουγέννων. Διότι ήδη αν πάτε στην Ευρώπη, οι πόλεις είναι στολισμένες ήδη και προσελκύουν κόσμο. Τη Δευτέρα, η περιφέρεια θα είμαστε στο Λονδίνο.
Έχουμε την τουριστική έκθεση του Λονδίνου, τη μεγάλη έκθεση. Θα πάω κι εγώ. Αν πάτε εκεί στο Λονδίνο, και στη Γερμανία και στη Γαλλία, θα δείτε όλες οι πόλεις έχουν πάρει γιορτινή μορφή. Αυτή η μιζέρια που περιμένουμε τρεις μέρες μετά Χριστούγεννα να βάλουμε ένα μίζερο πεύκο, ένα καρότσι, ξέρω, μια βάρκα, δεν αρμόζει τη θέση μου. Πρέπει δυο μήνες πριν να στολιστούμε, να φέρουμε κόσμο. Ακόμα θα αυξηθεί, δημιουργείται μια τεχνητή ατμόσφαιρα και ακόμα οι γηγενείς, οι εδώ ντόπιοι, έχουν μια τάση να ψωνίσουν, τα παιδιά θέλουν να ψωνίσουν, να πάνε στο εστιατόριο, να φάνε. Πρέπει να πάρουμε γιορτινή όψη. Ξεφύγαμε από το brand name, το μεταναστευτικό. Πρέπει να γίνουμε γιορτινοί, να γίνουμε Ευρώπη. Ακόμα και οι Τούρκοι κάνουν στολίστα. Είναι Νοέμβριος αύριο. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Λοιπόν, Αγγελική. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε την δημιουργία περιεχομένου και ψηφιακής προβολής. Όπως σας είπε πριν και ο Περιφερειάρχης, είναι στο πλαίσιο της σύμπραξης. Η Περιφέρεια ανέλαβε λοιπόν τη χρηματοδότηση τριών βίντεο ήταν στην αρχή. Ζητήσαμε τρία θεματικά, ζητήσαμε και μέσα στην ίδια παραγωγή. Κάναμε και ένα τέταρτο που ουσιαστικά είναι το γενικό, μια σειρά όλων μαζί. Έχουμε τρία λοιπόν θεματικά βίντεο και ένα γενικό και 53 φωτογραφίες. Αυτά είναι βασισμένα τα τρία τα θεματικά στους θεματικούς άξονες της γαστρονομίας, των δραστηριοτήτων στη φύση και των οικισμών, για να δείξουμε αυτή την ιδιαιτερότητα λοιπόν του προορισμού. Είναι μικρής διάρκειας, όπως καταλαβαίνετε, είναι περίπου ένα λεπτό το καθένα. Υπάρχουν όμως σε όλα και οι πιο μικρές εκδοχές τους για τα social media, τα short, και επίσης υπάρχουν και σε οριζόντια και σε κάθετη διάταξη, ανάλογα δηλαδή αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε stories, Instagram, εκεί χρειαζόμαστε κάθετο. Έτσι υπάρχουν όλες οι εκδοχές. Τώρα, η καμπάνια που ήδη τρέχει γίνεται στα διαδικτυακά μέσα του Discover Greece, δηλαδή σε site, Instagram, Facebook, Twitter και YouTube. Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του Discover Greece μέσα στο 2023 ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια χρήστες, με views, με επισκέψεις κοντά στο 11,4 εκατομμύρια. Τα αποτελέσματα της καμπάνιας που τρέχει ήδη για την Λέσβο στα social media από 5 έως και 25 Οκτωβρίου, αρχικά με φωτογραφικό υλικό το οποίο υπήρχε στη Marketing Greece και αργότερα όταν ολοκληρώθηκε αυτό το υλικό μπήκε και αυτό το καινούριο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται η δυνατότητα λοιπόν, το social media reach, η δυνατότητα δηλαδή που κάποιος μπορεί να το δει, έχει φτάσει στις 808.000. Η διαδίδραση, το social media engagement είναι στις 31.300 και τα video views, το πώς έχουν δει τα βίντεο, αυτή τη στιγμή είναι στις 445.000 και να πω ότι ακόμα το YouTube μπήκε πριν 4-5 μέρες. Δηλαδή αυτά τα views είναι από τα υπόλοιπα. Το πιο δυνατό που είναι το YouTube τώρα θα αρχίσει να τρέχει. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη να δούμε πολύ αυξημένους ρυθμούς, γιατί η καμπάνια δεν έχει ολοκληρωθεί. Απλά σας λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι στην εξέλιξή του, πού βρίσκεται. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να τα δούμε τα βίντεο. Come on baby, take a leap of faith. It's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of time. And I know you're the one. Our story is just begun. I wanna see. Hey.
τα μηνύματα αυτά. Τα μηνύματα πρέπει να είναι σύντομα. Θα θέλουν επαναλήψεις. Ρεπετησιόν θέλει, τη συνεχή. Δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελή. Σύντομα. Και η ασπίδα να τα παίζει μέσα στα κέντρα της. Στο βίντεο εγώ να το παίζει. Δεν έχει καθόλου night life όμως. Τι έχει. Night life. Δεν δείχνει καθόλου. Εσύ με night life τώρα. Νύχτα θέλει, νύχτα. Δηλαδή φαΐ και ύπνο είναι με τη λίγη αυτό. Τους πάμε να περάσουν τα βίντεο. Yeah. Night life, εντάξει. Γενικά βραδινή λήψη δεν είχε έτσι λίγο. Καθόλου, σε κανένα βίντεο τα τέσσερα. Να κάνουμε ένα ακόμα ένα βίντεο. Θα μπορούσε. Για να συμπληρώσουμε. Γιατί τότε θα δείξαμε ή έχουμε feedback. Υπάρχει... Ωραία, ωραία εικόνα. Να πω κάτι. Υπάρχει ακόμα ένα βίντεο το οποίο το κάνει η Aegean. Δεν το δείχνουμε σήμερα. Θα το δείτε στην παρουσίαση όταν θα γίνει τη σύμπραξη. Εκεί το βίντεο που έχει κάνει η Aegean είναι μόνο η πόλη της Μυτιλίνης και εκεί νομίζω ότι έχει και βραδινό. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά επειδή αυτά του Ελίτη που είδατε, νομίζω ότι είναι βραδινό και ότι έχει λίγο λαδάδικα, αλλά όχι 100%. Εκεί λοιπόν είναι μόνο για τη Μυτιλίνη. Άλλα πλάνα, επίσης πολύ ωραίο. Θα το δείτε. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραία τα βίντεο. Απλά θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση θεματολογική. Τα δευτερόλεπτα πράγματι πρέπει να είναι λίγα στα βίντεο πλέον για να παίζονται πιο συχνά. Και να καλύψει και τα υπόλοιπα σημεία που δεν έχουμε αναφέρει, που ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η βραδινή ζωή της πόλης. Θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμη θεματικό. Ναι. Το οποίο να είναι... Πηγαίνει καλά. Εδώ τη συγκέντρωση τι κάνουμε, για να τα δείξουμε και να πάρουμε feedback. Feedback. Μα γι' αυτό τα λέμε. Πάμε στο και να πούμε αυτό το σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, που το παρέλειψα προηγουμένως. Είναι ότι η φιλοσοφία μας είναι από τότε που τουλάχιστον αναλάβαμε να ακούμε τους φορείς σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Και αυτό άλλαξε και την κατάσταση. Στείλαμε προσκλήσεις σε όλους τους φορείς, στους δήμους κτλ. Να πούμε ότι σαφώς ακούμε εδώ τους επαγγελματίες. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι το παραγνωρίζουμε. Και θέλουμε ώστε πραγματικά να τις ιδέες σας και ότι όλοι μαζί να είναι. Εγώ δεν το έχω πει και το ξέρω και στοιχείο συνεχώς και το έχουν ας πούμε. Πει ότι είναι θετικό αυτό. Ότι πάντοτε λέω ότι δεν το κάνω μόνοι μας. Η σχέση διενώσει, η συνεργασία, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται. Πήραμε τους δύο ειδικούς έτσι να κάνουμε. Έτσι. Για μένα ήταν πολύ μοντέρνο το γύρισμα. Ερωτήσεις κάνουμε. Για να θέλετε γιατί. Για μια παραλία. Γενικότερα τα πλάνα και το μοντάζ είναι πάρα πολύ καλά και σωστά γυρισμένα. Όλο το σκεπτικό πάει σωστά. Πιθανότατα αυτό, μελλοντικά να θέλει να κάνουμε πιο καλά θεματολογικά, είτε παραλία, είτε πανηγύρια, είτε παραδοσιακά φαγητά, όπως είχε το ένα από αυτά, είτε ένα θεματικό. Έτσι ώστε να πας σε πιο συγκεκριμένο κοινό και να σπρώξεις κατά δήλωση αναλόγως την χώρα και το κοινό. Παραλία, στήριξε την πολιτισμό. Μου επιτρέπετε λίγο... Το κάστρο της Μυτιλίνης δεν το είχε πουθενά, ήταν πολλά... Αλλά αυτά είναι σιγά σιγά, είμαστε σε καλό δρόμο. Κύριο Στεφάνης, είναι του ρόμου. Γεια σας. Όχι. Μ' αρέσαν τα βίντεο, απλώς ήθελα να εστιάσουμε λίγο στη θεματολογία. Τι θέλω να πω. Πριν λίγο έγινε στο Μόναχο το φεστιβάλ της μπύρας, έτσι, το October Fest. Έχει αιχμή του δόρατος στην μπύρα. Στη Βόρειο Γαλλία γίνεται το Food Fest, όπου έχει την αιχμή του δόρατος στα Όστρακα. Όλοι ξέρουν τα Όστρακα, σε όλο τον κόσμο ξέρουν την μπύρα, ξέρουν το ούζο. Εμείς έχουμε και Όστρακα και ούζο και σαρδέλες και λάδι. Άρα, θα ήθελα αυτό το προϊόν να γίνει η αιχμή του δόρατος για μένα, είδους τουρισμού, έστω μια εβδομάδα, 10 μέρες το καλοκαίρι. Γεια λοιπόν, Αφροδίτη Πατή, για όσοι δεν ξέρετε, είναι εξαιρετικά τα βίντεο, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όταν ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια ήταν ότι δεν υπήρχε υλικό που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπήρχε.
υπήρχε ιστοσελίδα, δεν υπήρχαν βίντεο. Ένα πράγμα που θεωρώ πολύ σημαντικό να καταφέρουμε την επόμενη θητεία είναι να στηθεί αυτός ο οργανισμός του DMO που συζητάμε, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων του τουρισμού, των Δήμων και της Περιφέρειας, ώστε να υπάρχει αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και τι ανάγκες έχουμε. Όταν ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία με τη Marketing Greece και είχαμε μιλήσει Αγγελική, συζητήσαμε και για διάφορα θέματα μια ολόκληρη λίστα θεματολογίας για το τι ανάγκες έχουμε. Γιατί υπάρχει και ο θρησκευτικός τουρισμός και ο γαμήλιος τουρισμός. Υπάρχει το nightlife που μπορεί να συνδυαστεί και με δράσεις, εκδηλώσεις κτλ. Είναι οι αγορές μας, είναι τα Χριστούγεννα όπως είπατε πριν και τα πανηγύρια μας, οι απόκριες κτλ. Είναι οι εποχές μας, οι τέσσερις εποχές μας που μπορούμε να τονίσουμε μέσα από αυτά τα βίντεο. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Γνωρίζω ότι κάτι τρέχει και με τη Marketing Greece και με το Δήμο Μυτιλίνης, νομίζω. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να υπάρξει μια συζήτηση μέσα από τη Marketing Greece, ώστε να γίνουν άλλα μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που γίνεται και εκεί και ο Δήμος Δυτικής Λέσβος επίσης την επόμενη φορά να προσθέσουμε κι εμείς. Οπότε από 4 βίντεο ξαφνικά να έχουμε 12-15 βίντεο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είχε πει και ο κύριος Περιφερειάρχης, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι ναι, μεν τα φτιάχνουμε αυτά, ναι, μεν υπάρχει μια ιστοσελίδα, ναι, μεν γίνονται τα βίντεο, είναι πώς τα χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι η ευθύνη σε εμάς, είναι η ευθύνη στους επιχειρηματίες. Εάν γίνονται τέτοιες προσπάθειες και δεν τις εκμεταλλευτούμε εμείς, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Πρέπει αυτά και στις εκδρομές που έρχονται, στα σχολεία που έρχονται, να τους δίνονται αυτό το υλικό σε ένα πακέτο, ένα press kit από όλους που δημιουργείται συνολικά, για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό που κάναμε είναι με βάση συνεργασία. Νομίζω δεν υπάρχει οργάνωση, άνθρωπος εδώ μέσα που δεν έχει συμμετάσχει, έστω με κάτι μικρό ή μεγάλο, για να δημιουργηθούν αυτά τα βίντεο ή ιστοσελίδα και ό,τι και αν κάνουμε. Η φωνή μας είναι αυτό που θα παίξει ρόλο. Οπότε εδώ νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Είναι υποχρέωσή μας να πούμε τι άλλο θέλουμε από εδώ και πέρα να γίνεται. Και νομίζω η αρχή πρέπει να γίνει και μέσω αυτής της οργάνωσης που πρέπει να στηθεί. Και το ακόμα ένα συμπέρασμα από αυτά που είπες είναι ότι πρέπει σε όλα τα θέματα να πηγαίνουμε στους ειδικούς. Ο εμπειρισμός έχει περάσει. Δεν είναι ειδικούς. Και στην παρουσίαση και στο στήσιμο. Ειδική. Μαρία Κατέλεγες. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια τους της κυρίας Παθήκης, βεβαίως ειδικής της Περιφέρειας. Εγώ θα μιλήσω από ένα λίγο πιο επιστημονικό πεδίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Πατή, υπάρχει υλικό. Πρωτίστως, το τι δείχνουμε σε ένα βίντεο έχει να κάνει με την τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος και είμαστε σε πρώιμο στάδιο ακόμα. Η Marketing Greece είναι εξαιρετική στη δουλειά της, έχει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και είναι εξαιρετικό που πρωτίστως έχουμε βίντεο να δείξουμε. Ναι, αυτό που είπε η κυρία Πατή, να το πω εγώ σε λίγο πιο απλά λόγια. Εσείς λοιπόν μέσα στις επιχειρήσεις εμείς πρέπει να κάνουμε ριπόστα αυτά τα βίντεο, όλα, στη σειρά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα facebook page, στα ξενοδοχεία σας, στις επιχειρήσεις, αυτό βοηθά να ανεβεί το visibility λοιπόν της περιοχής σου. Πρέπει να κυκλοφορήσουν αυτά τα βίντεο λοιπόν στο διαδίκτυο και αυτά πρέπει να κυκλοφορήσουν από τους λογαριασμούς του κάθε ενός, γιατί αυτό σαν αποτέλεσμα αθρηστικό. Άρα λοιπόν, καλές είναι οι παρατηρήσεις όλες που είναι κρίσιμες και μέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου που θα πρέπει να υπάρξει μέσα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού πολύ σωστά, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι πολύ σωστά στιγμένα να τα επαναπροωθούμε όλοι στα τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης να σας πω, να πω ένα σημείο, η Ελλορίς λοιπόν ξέρετε κάνει με εκείνη την έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που την κάνει από το 19 μέχρι τώρα και έχουμε στοιχεία για όλα τα νησιά. Και πρέπει να σας πω πώς αλλάζει η εικόνα των νησιών λοιπόν από το 19 μέχρι τώρα. Είναι και το μεγάλο προδέρμα που έχει αυτό το νησί, καθώς και τα άλλα νησιά, αλλά το έχει κυρίως η Λέσβος, της επανάληψης της επίσκεψης. Αυτό είναι ζητούμενο για το σύνολο της χώρας. Εμείς το έχουμε. Αυτό είναι καταγεγραμμένο γιατί έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα ερωτηματολογία και δεν συζητάμε βέβαια για ανθρώπους που είναι μυδιλινοί που έρχονται το καλοκαίρι για τις διακοπές τους. Αλλά συζητάμε για τουρίστες που έρχονται και ξαναεπιλέγουν τη Λέσβο.
σαν προορισμό του οικιακού πόντου. Και αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε κάτι θετικό, πρέπει να το πούμε και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και αυτό είναι ένα μπράβο για κάθε μία επιχείρηση αυτού του νησιού που σε όλες αυτές τις κρίσεις που πέρασαν τα νησιά, από την προσφυγική στην οικονομική, στον COVID, κατάφεραν να στηριχτούν. Και βεβαίως με τη βοήθεια και των Δήμων και της Περιφέρειας να στηριχτούν, να μείνουν στα πόδια τους, να συνεχίσουν να προσπαθούν και να προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον κάθε ένα επισκέπτη που έρχεται. Λοιπόν, και να πω και για τον Τούρκο, μια που το είπαμε πριν, είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο χρηματοδοτείται από το InterEuro που το έχουν παρέα με την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και έχουμε εταίρους από όλη την Ευρώπη. Το ζητούμενο του έργου είναι να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις των νησιών μας στα θέματα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, κύριε Μαρίνα, να μετά. Κύριε Ζούρο, καλώς ήρθατε. Δεν θα πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Περιφέρεια και ειδικά το νησί της Λέσβου αποκτά, όπως υπόθηκε ήδη, υλικό για την προβολή, όπως ανέφερε η κυρία Βατή. Ένα σημαντικό στοιχείο, κατά την άποψή μου, είναι ότι θα πρέπει σε αυτές τις προσπάθειες να τονίζονται τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη Λέσβο από τα υπόλοιπα νησιά ως προορισμό και να κοιτάξουμε τα στοιχεία τα οποία αποτελούν μοναδικότητες έναντι άλλων στοιχείων τα οποία υπάρχουν. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 30 χρόνια ασχολούμαι με ένα από τα μνημεία αυτά της Λέσβου που συμβάλλουν στη διαφοροποίησή τους. Ελπίζω ότι όσοι θα συνεχίσουν μετά από μένα θα έχουν καλύτερη τύχη στη διαδικασία της προβολής. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πέρα από το γεγονός δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο από το απολυθωμένο δάσος πουθενά σε αυτά τα βίντεο, θεωρώ ότι κερδίζει η Λέσβος με την προβολή του μνημείου, δεν κερδίζει το μνημείο απλά σε έσοδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ολοκλήρωσα έναν κύκλο. Από εδώ και πέρα κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν, οπότε ελπίζω να έχουν καλύτερη τύχη στο μέλλον. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή που είπε η κυρία Βατή προηγουμένως, εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο νησί, τόσο από τα social media τα οποία διαχειριζόμαστε, όσο και από την προσπάθεια η οποία γίνεται για όσους έρχονται να επισκεφτούν το μουσείο, ώστε στα μεγάλα video wall που υπάρχουν να προβάλλεται αυτό το υλικό, έτσι ώστε όλοι οι προορισμοί της Λέσβου να μπορούν να προβάλλονται για τους επισκέπτες που ούτως ή άλλως γνωρίζουν για το πολυθωμένο δάσος και έρχονται εκεί. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει στο μέλλον και κάποια προσπάθεια προβολής αυτού του πραγματικά μοναδικού μνημείου που διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες περιοχές. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα ήθελα να πω τώρα ούτε και ο ειδικός να σχολιάσω τα σπότ, τα μικρά αυτά σπότ που είδαμε. Νομίζω ότι είναι ένα σπόρος για να ξεκινήσει κάτι καλό. Αυτό που θα ήθελα να καταθέσω έτσι από τη μικρή μου εμπειρία είναι ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρξει μια στρατηγική σχεδιασμού για τον τουρισμό με κάποια ομπρέλα που θα μπορούσε και όχι θα μπορούσε, θα πρέπει να είναι η περιφέρεια κάτω από την οποία να υπάρχουν οι δύο δήμοι, τα επιμελητήρια, τα μουσεία, οι επιχειρήσεις και όποιος άλλος μπορεί να συμβάλλει. Γιατί μετά από τόσα χρόνια που συζητάμε για τον τουρισμό, ακούμε, είμαστε το ωραιότερο νησί και όποιος έρθει εδώ ενθουσιάζεται. Νιώσιμουν και γέρασα και ακούω τα ίδια. Και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Συναντήσεις, εκθέσεις, συμμετοχές. Δεν υπήρξε ποτέ ένας στρατηγικός σχεδιασμός τι θέλουμε για τον τουρισμό μας, πού θέλουμε να πάει το νησί, τι είναι η κορονίδα
που μας διαφοροποιεί από τους άλλους χώρους, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Ζούρος, πολύ σοβαρό. Ακούω τώρα εδώ πέρα μισή ώρα διαμαντικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, μαθητικό τουρισμό, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και λειτουργούν προσθετικά, θα έπρεπε μάλλον να λειτουργούν προσθετικά σε κάτι το οποίο θα είναι στην πυραμίδα. Ας κλασικάρουμε τέλος πάντων ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο και ποιο είναι τελευταίο και μετά να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα πουλήσουμε, πώς θα τα βγάλουμε προς τα έξω. Μα με διαφημιστικά, μα με εκθέσεις, μα με δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά και ό,τι άλλο προκύπτει. Εγώ δεν θέλω να πλατιάσω άλλο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Έχετε 5 χρόνια μπροστά σας ικανά για να δώσουν μια διαφορετική επανεκκίνηση στο θέμα του τουρισμού. Και θα τελειώσω με το εξής. Βλέπουμε τα τελευταία 15 χρόνια ότι ό,τι γίνεται τουριστικά, το μεγαλύτερο ποσοστό, μη σας πω το 99%, το 90%, μην υπερβάλλω κιόλας, έχει να κάνει με τα απέναντι παράλια. Αυτό, αν δεν το κεφαλαιοποιήσουμε και αν δεν μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε σωστά, θα το χάσουμε και αυτό. Έτσι με την προχειρότητα, με την τσαπατσουλιά που μας διακρίνει στο βιβλιοτικό μιλάω, στην αντιμετώπιση και στη λειτουργία αυτού του θέματος που λέγεται τουρισμός από τα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν και ήδη άρχισαν να γίνονται από διάφορες επιχειρήσεις και από διάφορους και από το επιμελητήριο που βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί ως κόριο οφθαλμού. Καλός ή κακός, οι υποδομές που έχουμε δεν είναι για μεγάλους προορισμούς τουριστικούς, αυτοί είναι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε απόσταση μιας ώρας βρίσκεται ένας πληθυσμός 6-7 εκατομμυρίων Τούρκων στη Σμύρνη, τόσο είναι, δηλαδή αν απευθυνθούμε σε 200.000 πλουσίους, να μην τους πω διαφορετικά, ας πούμε, Τούρκους και στοχεύσουμε τι θέλουν αυτοί που έχουν στην Μυτιλήνη, τι ζητάνε, το οποίο δεν το έχουν, ας πούμε, στα άλλα νησιά, νομίζω ότι θα είναι μια καλή αρχή για να βάλουμε κάποιες βάσεις που να έχει και ένα νόημα, γιατί καλές οι παραγωγές, καλές οι εκθέσεις, καλές οι επισκέψεις, όλα αυτά που γίνονται, αλλά αυτά πρέπει να λειτουργούν προσθετικά σε αυτό που είναι το προϊόν που εμείς θέλουμε να κάνουμε προς τα έξω, αυτό που εμείς θέλουμε να πουλήσουμε. Τι είναι αυτό, είπε ο κ. Ζούρης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι αυτό το πρώτο, μπορεί να είναι αυτό το πρώτο. Εγώ βάζω μία ερώτηση. Τι είναι αυτό που θα τραβήξει τον κόσμο που δεν υπάρχει στα άλλα νησιά, στους άλλους προορισμούς. Μπορεί να είναι, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Δηλαδή θα έρθει τόσος κόσμος που να καλύψει τουριστικά την κίνηση που εμείς θέλουμε και την προοπτική. Άρα μια τέτοια μελέτη πρέπει να γίνει, μια τέτοια προσέγγιση. Τι είναι αυτό που μας διαφοροποιεί, πολύ σωστά μπήκε προηγουμένως, να το βάλουμε στην πρώτη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα εσείς έχετε υποχρέωση να λειτουργήσετε ως ομπρέλα. Εκεί, όχι την ομπρέλα που λέτε τελευταία, καμία σχέση. Ως ομπρέλα η οποία από κάτω θα καθίσουν όλοι και θα συνεργαστούν. Ο καθένας φτιάχνει ένα δικό του μαγαζί εδώ πέρα, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Άλλο μαγαζί έχει το κμηνητήριο, άλλο μαγαζί έχει ο Δήμος, άλλο στη Δυτική Λέσβο, άλλο στη Μυτιλήνη. Άλλα σκέφτεται ο ένας, άλλο σκέφτεται ο άλλος. Καλές όλες τις προτάσεις, εγώ τα άκουσα όλα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φύγουμε από εδώ, πρέπει να μείνει και κάτι. Ας αναλογιστούμε, γιατί 40 χρόνια λέμε τα ίδια και δεν προχωράει τίποτα. Εγώ έχω βαρεθεί να πηγαίνω σε συσκέψεις, σε συναντήσεις, σε κουβέντες ατέλειωτες. Μετά φεύγουμε εκεί. Εντάξει. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άρα
θέλω να πιστεύω ότι αυτά που παρουσιάζατε σήμερα είναι ένας καλός πόρος και είναι και η ευκαιρία αυτής της περιφερειακής αρχής που είναι στην αρχή της και όλων ημών οι οποίοι πάσχουμε και όλοι έχουν εδώ, δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα. Να ξεκινήσει κάτι σωστό έξω από τις διαφορετικές απόψεις και να υπάρξει μια σύνθεση ούτως ώστε να έχουμε το ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Πάντως, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός το Μάιο, πριν από τις εκλογές, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, που έκανε μια συγκέντρωση στο Επενδυτήριο και μου έδωσε τον λόγο, του είχα βάλει 5 αιτήματα. Ένα από τα αιτήματα ήταν το να διευκολυνθεί η χορήγηση βίζας στους εξανατολών γείτονες, που είναι μια χώρα 85 εκατομμύριων, σε αναφέρον στους Κούρδους, 85 εκατομμύριων. Ήταν από τα θέματα που ολόκληρη εκεί, θα το θυμάται, το είχα πει. Με χαρά διαπιστώνω ότι διαβάζω τώρα ότι σε αυτά που συζητάει η κυβέρνηση με την Τουρκία είναι η χορήγηση βίζας για ένα έτος σε Τούρκους. Όχι για να μένουν ένα χρόνο εδώ, μέσα σε ένα χρόνο να κάνουν χρήση, να πάνε και να έρθουν. Είναι αυτό το θέλουμε, πολύ το θέλουμε αυτό. Για τα Σαββατοκύριακα. Ναι, ναι. Για Χριστούγεννα. Για ένα χρόνο. Ναι, αλλά να κάνουν χρήση για ένα χρόνο. Βίζα ισχύει ως ενός έτους. Ναι, ναι. Να μπορεί να έρθουν. Τώρα το τι διαφοροποιεί τη Λέσβο. Εγώ τουλάχιστον που έχω πάει σε πολλά νησιά, δεν νομίζω ότι είναι οι παραλίες τη Λέσβο. Έχει ωραίες παραλίες, αλλά είναι αυτό που την κάνει πρώτη. Το πολιθωμένο δάσος τον κάνει πρώτη. Την κάνει μοναδικό. Όχι, λέω ένα από αυτά. Λέω για το επειδή αναφέρει και ο Νίκος. Είναι το πολιθωμένο δάσος. Άρα λοιπόν, εγώ τρία σημεία που συγκράτησα σαν έλλειψη σε αυτά βίντεο είναι η νυχτερινή ζωή, είναι οι παραλίες, όσες είναι, όσοι υπάρχουν και το απολυθωμένο δάσος. Πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό. Τρία σημεία. Η γαστρονομία δηλαδή δεν είναι. Αυτό είναι. Η γαστρονομία την τόλη γαστρονομία είχε δει. Παντελή. Τι είχε την γαστρονομία. Είχε και που κάνανε και τους μαθαίνανε να γυρεύει. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει ο κύριος, αυτό που θέλει να πει ο κύριος Παντερέτης είναι ότι αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε, το προϊόν δηλαδή που θέλουμε να πουλήσουμε, σε τι αγορά απευθύνεται, σε πόσο μεγάλη αγορά. Δηλαδή το απολιθωμένο δάσος, ναι, είναι μοναδικό, αλλά σε πόσο κόσμο απευθύνεται για να έρθει για το απολιθωμένο δάσος εδώ. Αυτό θέλει να πει τόση ώρα και νομίζω ότι δεν τον έχουμε καταλάβει. Σε πόσο σύνολο ανθρώπων απευθυνόμαστε όταν προβάλλουμε κάτι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Περιφερειάρχα, τον περασμένο Μάρτιο η Περιφέρεια συμμετείχε σε μία έρευνα στο Reposition Greece που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και ζητούσε από όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβάλλει κάθε περιφέρεια τι έχουμε εμείς που δεν το έχουν οι άλλοι. Αυτό λοιπόν περιμένουμε τα αποτελέσματα. Είχαμε επικοινωνήσει. Είχαμε δώσει κάποια στοιχεία. Έχει υγείο στη Μαστίχα, δεν έχει κανένα. Έχει λέει στα πολιθωμένα δάση, δεν το έχει κανένα. Έχουμε την πατρότητα πολλών κρασιών που δεν τα έχει η Ευρώπη, γιατί πήρε από εδώ τα υποκείμενα και κάποια άλλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο που θα μα δώσει αυτό που είπα και προηγουμένω, αλλά το δείξανε και ο κύριο Ζήρο και ο κύριο Πατέρελη, που θα στοιχηθεί. Θα κάνει την αιχμή του δώρατο. Όμω πολύ σωστά είπε ο κύριος Πατέρλης και κλείνω εδώ, να μιλήσω καθαρά στα στρατιωτικά. Μια που μου είπε ότι είμαι εγώ. Σαν συνέχεια στρατηγική εσένα. Πάντα, σε κάθε προσπάθεια, ορίζουμε τον επιχειρησιακό διοικητή. Την πυραμίδα, που είναι ο περιφέρειας. Και όλοι οι άλλοι στοιχίζονται από κάτω και θέτουν τα επίπεδα πάνω στα οποία θα πατήσει. Άρα, για μένα, εγώ θα ήθελα, φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, αυτό να είναι και η κορυφή. Αυτό θα είναι η αρχή να στήσουμε ένα οργανισμό, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αυτή την πυραμίδα όπου από κάτω θα στηγηθούν και θα υποστηρίξουν όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Να πω ένα λεπτάκι για να απαντήσω σε κάποια πράγματα που υποθήκαν. Κύριε Περιφερειάρχα, δεν είμαστε όλοι.
Έμεινα στα παλιά. Εμείς είμαστε αδειοδότης και εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι στο βίντεο της γαστρονομίας... Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το βίντεο της γαστρονομίας δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα του γαστρονομικού πλούτου που έχουμε. Γαστρονομία δεν είναι να βλέπω δύο άτομα, δηλαδή οι φιγούρες, οι παρουσίες, ωραίες είναι, αλλά πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο φαγητό, στο πολύ καλό φαγητό που διαθέτει το νησί μας, στο οικονομικό φαγητό που διαθέτει το νησί μας, στο κρασί, στο ούζο, στη μοίρα, στα θαλασσινά, λίγο περισσότερο να εστιάσουμε τι εννοούμε γαστρονομία, τι εννοούμε εμείς, η ντόπια γαστρονομία. Αυτό ήθελα να σας πω. Σωστό. Κατά τα άλλα είναι πολύ όμορφο. Τι ήταν το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Μπορώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να πω το εξής. Καταρχήν, πέρσι όσοι ήσασταν, μπορεί να θυμάστε ότι η Marketing Greece έχει κάνει μία μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για το νησί. Δηλαδή, δεν ήρθε ξαφνικά, δεν είναι μια εταιρεία που έρχεται ξαφνικά, πέφτει εδώ πέρα και λέει, άντε να δείξω αυτό. Έχει προηγηθεί μία μελέτη για όλο το Βόρειο Αιγαίο, που παρουσιάστηκε πέρσι τον Οκτώβρη, δεν θυμάμαι, στο Ηλιοτρόπιο, έτσι τελειώτε στη χέρια να το θυμηθείτε. Άρα λοιπόν έχουν σαν εταιρεία την τεχνογνωσία, αυτό που είπατε πολύ σωστά κύριε Πατερέλη πριν, γιατί βεβαίως δεν πάμε να κάνουμε αλχημίες, θέλουμε ανθρώπους που έχουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο, γι' αυτό απευθυνόμαστε. Άρα λοιπόν, η Marketing Greece, έχοντας ήδη μία μελέτη ολοκληρωμένη που αφορά τον προορισμό Λέσβο, πρότεινε, να το πω εγώ για αρχή, γιατί έχουμε ένα νησί το οποίο δεν εξαντλείται. Εδώ αν καθίσουμε ο καθένας θα πει από 20 πράγματα που λείπουν, όχι ένα, 20. Εδώ όμως μιλάμε για παραγωγή βίντεο που σε όρους social media και προβολής δεν ξεπερνάει, το ένα λεπτό είναι μεγάλο. Τα social είναι των 20 δευτερολέπτων. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Όταν αρχίζουμε και απλωνόμαστε και λέμε λεπτομέρειες, είναι για όταν κάνουμε ας πούμε ένα ντοκιμαντέρ, μία παρουσίαση 5-10 λεπτών του προορισμού, άλλη συζήτηση. Τώρα εδώ μιλάμε για καμπάνιες. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία και λέει ότι σε πρώτη φάση οι τρεις θεματικές που θεωρώ διαφοροποιητικές είναι η γαστρονομία, οι οικισμοί. Δεν είναι πολλοί προορισμοί να έχουν τόσους παραδοσιακούς οικισμούς όπως έχει αυτό το νησί. Και οι δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα εννοείται πως υπάρχουν μια πληθώρα θεματικών και πολύ σωστά ό,τι κατατίθεται εδώ είναι πολύ σωστό για να συνεχιστούν και άλλα θεματικά βίντεο. Πολύ ωραία η Αφροδίτη Βατή, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει κάποια στιγμή, ήθελε να κάνει σαν Δήμος κάποια βίντεο. Και είπαμε, ωραία, Αγγελική, ποια βίντεο θα κάνει περιφερειακές θεματικές αυτές, ωραία, εμείς να κάνουμε άλλες. Αυτά που λέγονται εδώ, πολύ σωστά τα λέτε. Επίσης υπόθηκε ότι υπάρχει ήδη σύμβαση της Marketing Greece, της ίδιας εταιρείας δηλαδή, με το Δήμο Μυτιλίνης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, από ό,τι νομίζω, υπάρχει και η παραγωγή βίντεο, σωστά. Αφροδίτη, γιατί συμμετέχεις. Εμείς δεν έχουμε κληθεί. Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν ήμασταν στην παρουσίαση. Ωραία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτές οι θεματικές που λέτε, πολύ καλά τις λέτε, γιατί μπορούν να μεταφερθούν έτσι, ούτως ώστε στη νέα παραγωγή να μπουν και νέες κατηγορίες που είτε αφορούν τη διασκέδαση, δεν είναι μόνο η νυχτερινή διασκέδαση, είναι γενικότερα η διασκέδαση. Ωραία. Μέσα εκεί μπορεί να είναι και οι παραλίες κλπ. Το απολιθωμένο δάσος έχει πλάνα, κύριε Ζούρο. Μάλλον εννοείται το πάρκο και όχι το μουσείο. Υπάρχουν πλάνα του μουσείου. Το μνημείο δεν υπάρχει. Ναι. Στο συγκεκριμένο η εταιρεία έχει και έβαλε αυτό. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει. Για να φέρω αυτό. Τι θα πει έκανε η εταιρεία. Θα έχουμε και εμείς άποψη. Φυσικά και έχουμε. Αλλά εδώ μια. Όταν δω μια έλλειψη. Δεν είπα όχι, κύριε Περιφερειά. Αυτό θα πει. Είναι έλλειψη. Εγώ τώρα αυτό έχω 20 έλλειψη. Μπορεί να έχει μια καινούρια παραγωγή που να εστιάζει σε αυτό, γιατί οι διαδρομές της λάβας, εγώ θα το βάζα ευρύτερα κύριε Ζούρο, το ξέρετε καλύτερα από εσάς τα έχω μάθει έτσι κι αλλιώς, το νησί δεν είναι μόνο το πάρκο, είναι ολόκληρο το νησί, έτσι σαν γεωλογικό μνημείο. Αν λοιπόν θα μπορούσε να συζητήσουμε αυτό, δηλαδή μια παραγωγή που μέσα εκεί να έχουμε και τα Ιαματικά, έτσι, και όλες τις διαδρομές, όπως το λένε, ο βράχος της πέτρας, όλα τα άλλα τα οποία συνιστούν
το μνημείο Γεωπάρκου UNESCO Λέσβου. Λοιπόν, Αγγελική, ωραία είναι αυτά που λες. Αλλά μέσα στον χρόνο αυτόν, όχι να το επιμηκύνουμε, το να βάλουμε και μια πινελιά από το απολιθωμένο δάσος ή από το μουσείο. Ή μια... Εγώ δεν το πήρα πει καλά. Όχι τώρα, τα νεπούρουμε τον κόσμο. Σημείωσε τα, να τα δούμε. Ή να μπει μια πινελιά από την νυχτερινή ζωή και τη γαστρονομία να τονιστεί πιο πολύ ή την παραλία, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Πώς θα το επιμηκύνουμε. Να πω έτσι κάτι που μου ήρθε τώρα, έτσι έφερα. Και τα μουσεία, δεν θα ξέρω. Μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να γίνει μια διερεύνηση. Τι θα μπορούσε να φέρει το Σαββατοκύριακο, την εβδομάδα, το 15ήμερο. Τι θέλουν αυτά πέντε παράλια που έρχονται, οι τουρίστες. Τι θα θέλουν στο νησί μας να υπάρχει. Αυτό για μένα δεν ήταν πιο ξεναγή, ναι, ξεναγή ξέρω. Από να ψάχνουμε τι, γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, τι λείπουν, τι λείπει στη Σμύρνη, που το ψάχνω στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σμύρνη. Αυτό δεν πάει μόνο για Τούρκους, αυτό πάει για Ευρωπαίους, πάει για παντού πάει. Μπορούμε να το εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μπορώ να έχω ένα δεύτερο λεπτό. Τόσο αυτό που λέμε, επειδή σα είπα ότι μόλι οι φοιτητέ μιλήσαμε με τον πρόξενο. Έχω λοιπόν που ανέφερε ο άνθρωπο ότι έρχεται σε επικοινωνία με του φορεί. Είναι κατευχαριστημένοι με το Βορειογείο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα τι θέλουν και πιστεύω ότι μια επίσκεψη στη Μυτιλίνη θα έχει καλά αποτελέσματα να του μεταφέρουμε όλα αυτά που θέλετε. Απλώς αυτό που μου είπε είναι το εξής, ότι αν έκρινα ότι θα πρέπει να έρθει τώρα ή θα πρέπει να είναι με την ανάληψη της νέας περίοδου της πενταετίας, δηλαδή το Γενάρη. Εντάξει, αν ενδεχόμενα, αν είναι πιο επίσημο ή όχι. Αλλά εγώ επικοινωνία θα έχω. Και θα σας δώσω και τα τηλέφωνα. Ήδη σας λέω ότι ήδη από το επιμελητήριο της ΚΙΟΥ πήγανε. Λοιπόν, εγώ θα έχω προσωπική επαφή. Αρχές του Δεκέμβρη θα είμαστε στη Σμύρνη. Τώρα, όσοι θέλετε ή φόρεις ή κάποια επικοινωνία, να είστε βέβαιοι ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος θα υπάρξει. Ένα λεπτό. Ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση. Όχι για αυτά που κάνουμε, αλλά για αυτά που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Πού είχαμε ελλείψεις και πού πρέπει να δώσουμε το βάρος. Βέβαια, δεν θα το αποφασίσουμε τώρα. Θα πρέπει να το αποφασίσουν οι ειδικοί, έτσι, για να πάμε μπροστά. Να αλλάξουμε. Αυτό που είπε ο Πατηγής, ο Πατερέλης, τα ίδια και τα ίδια, όταν κάνουμε τα ίδια δεν παίρνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα αλλάξουμε για να αλλάξουμε και το αποτέλεσμα. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Μία ερώτηση μόνο θέλω να κάνω. Έγινε μια σοβαρή δουλειά στοιχείο με έναν φορέα τουρισμού. Στοιχείο, ναι. Δημιουργήθηκε ένας φορέας τουρισμού. Όντως. Απλά, εκεί συμμετέχει και η Περιφέρεια και ο Δήμος και το Επιμελητήριο, Σύλλογοι Εστίασης Εμπορικός. Και είδαμε φέτος πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από αυτόν τον φορέα τουρισμού. Και ρωτάω εγώ, επειδή όσες φορές έχουμε βρεθεί για τον τουρισμό εδώ πέρα και με το Δήμο Μυτιλίνης και με την Δυτική Λέσβο και με την Περιφέρεια, για ποιο λόγο εμείς ακόμα δεν μπορούμε να τον συστήσουμε αυτόν τον φορέα εδώ πέρα και τον οργανισμό, ή εγώ θα το έλεγα ομάδα εργασίας καλύτερα για τον τουρισμό, από όλους τους φορείς και τους αυτοδιοικητικούς. Εγώ τώρα έτσι που λες, ο φορέας τουρισμού της Ερεσού, του Μολύβου, κλείθηκαν. Ναι, όχι. Πού δεν είναι εδώ. Ναι, αλλά τώρα με δεν έχουν αυτοί. Για το πλωμάρι, πλωμάρι. Πλωμάρι, πλωμάρι. Θέλετε απάντηση πράγματι σε αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω απάντηση σε αυτό το πράγμα, διότι εγώ το έχω διαπιστώσει επειδή έχω γυρίσει όλα τα τεσσέ και προφανώς και περιφερειάρχης. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο της ΔΕΣΠ. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο που είπατε. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένωση. Πώς εννοείται. Μα και γι' αυτό το λέω τώρα στο τέλος της συζήτησης. Υπάρχει ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί και τα λεπτά, δεν ξέρω. Έχω άποψη για αυτό. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Πώς. Η Χίος είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι ίδιοι, πώς το λένε, οι επιχειρηματίες το ξεκίνησαν, όχι η αυτοδιοίκηση.
γιατί μάλλον κάπως έτσι το έθεσε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αρκεί να υπάρχει η ομπρέλα που είπε ο κ. Παντερέλης, που θα είναι είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος. Για μένα καλύτερα θα είναι η περιφέρεια για να περιλαμβάνει όλο το νησί. Αλλά εμείς σαν σύλλογοι, θεωρώ και ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης και Καλονής, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και οι φορείς τουρισμού και από το Πλουμάρι, Ερεσό που είπατε κτλ. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε εμείς αν θέλετε σαν ιδιωτική πρωτοβουλία. Αρκεί να έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρχει η ομπρέλα της περιφέρειας από πάνω μας. Θα υπάρχει. Ευχαριστούμε. Ακούστε, σε εμάς στο φορέα τουρισμού, είναι καθαρά θέμα των επαγγελματιών, βέβαια και εγώ συμμετέχω σαν περιφερειάρχης και από το Δήμο πηγαίνουμε, αλλά η σχέση που είναι καθαρά σε ιδιωτικό επίπεδο, έτσι, δεν έχει σχέση με δράση ή εν πάση περιπτώσει μια ενέργεια της περιφέρειας του Δήμου. Π.χ. η περιφέρεια μπόρεσε και βοήθησε τυχαίο να έχει επί μια ολόκληρη εβδομάδα περίπτερο μέσα στο μετρό του Συντάγματος. Αυτό δεν ήταν του τουρισμού, το επιμελητηρίου. Το επιμελητηρίου το οποίο μας ζήτησε, ήταν μια σημαντική δράση προεξάρχοντας του κ. Περιφερειάρχη την προηγούμενη φορά, πέρασε ένα όλος κόσμος από εκεί και ξανά έγινε φέτος και πληρώσαμε αρκετά. Πάντως, η όψη χριστουγεννιάτικη της πόλεως αργούμε. Θα μου φέρετε, δεν φαίνεται τίποτα. Νοέμβριος είναι. Πότε θα παρακυρθούν, πότε θα αγοραστούν, πότε θα εγκατασταθούν. Πάσχα πιάσαμε. Πάσχα πιάσαμε. Λόγω αλλαγής Δήμου. Εμείς έχουμε έτοιμο να παλιάσουμε. Παλιάσουμε την πνομάδα τη γυναίκα του Ιθάνη. Μόνο κουμπάς. Μόνο κουμπάς. Να μιλήσω να λεπτά κι εγώ, να συμπληρώσω κάτι από Αγιάσο, από Βίστα Αγιάσο. Αγιάσο είναι ιδιαίτερο. Λοιπόν, για το συγκριτικό πλεονέκτημα, περίμενα τον Πατερέλη να τα πει αυτά ως Αγιασότης, αλλά δεν είπε κάτι. Ο ορεινός όγκος της Αγιάσου που αριθμεί 11.000 στρέμματα καστανιώνα και αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι οργάνωσαν τη γιορτή πριν ακόμα εμείς βγάλουμε την αφίσα. Δηλαδή εμείς είχαμε δύο μήνες πριν μηνύματα από διάφορα πρακτορία τουρισμού τουρκικά που μας ρώταγαν αν θα γίνει η γιορτή φέτος. Τους λέγαμε με κάθε επιφύλαξη 5 γίνεται στις αρχές του Νοεμβρίου. Ήδη είχαν βγάλει αφίσα, συγκεκριμένα το Μέση είχε βγάλει αφίσα και πουλάγε τουριστικά πακέτα. Οι δικοί μας πράκτορες τώρα μας λένε ότι περιμένουμε γύρω στα 800 άτομα στη γιορτή Κάστανο στις 5 Νοεμβρίου. Μια γιορτή που ούτε από το Δήμο έχουμε πάρει διαβεβαίωση ότι θα επιχορηγηθεί, ούτε από την περιφέρεια. Και πώς την κάνουμε, ανασκουμπώσαμε τα μανίκια 5-6 άτομα και θα την βγάλουμε. Τι γίνεται να του κάψουμε, 19η χρονιά γίνεται φέτος. Εσείς τα ξέρετε πιο καλά, γιατί εγώ... Από μία πρωτοβουλία της ΕΤΑΠ ξεκίνησε αυτό. Και βέβαια, αυτό που θα γίνει στις 5 του μηνός στην Αγιάσο, ξεκίνησε από μία πρωτοβουλία της ΕΤΑΠ, έτσι ξεκίνησε μια αναπτυξιακή εταιρεία, πώς μπορεί να είναι χρήσιμη για τέτοια θέματα. Συμπληρωματικά τέλειωσα. Λέω ότι στις 2 Νοεμβρίου. Και το πλοίο απ' έξω. Με 16 λεωφορεία. Ναι, 2 Νοεμβρίου. 16 λεωφορεία. 16 λεωφορεία ανεβαίνουν με το Πρασγερόπλιο Αγιάσου. Και θέλει Κάστανα. Πες το. Ακριβώς. Κι άλλο ένα στις 4. Έχουμε 2, 4 και 5. Συμπληρωματικά θέλω να πω και για μια άλλη ομάδα. Ναι, καλά, τα λέω. Με τους νόματς, οι οποίοι έχουν αρχίσει να επισκέφτονται την Αγιάσου και να ζητάνε σπίτια. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σπίτι Airbnb που το έχω από το 2013 και μου έχουν τύχει 5 άτομα να έχουν έρθει από Γερμανία, Ελβετία και αυτή τη στιγμή έχουμε Γάλλους, ένα ζευγάρι Γάλλων που θέλουν να μένουν στο χωριό για προφανείς λόγους, για όλα αυτά που έχουμε πριν. Ευχαριστώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Καταρχήν, η χρηματοδότηση για όλο αυτό από πού είναι και ποιος είναι ο προϋπολογισμός. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, οι επιχειρήσεις που προβάλλονται έμεσα σε αυτό το βίντεο, πώς επιλέχθηκαν και πόσα χωριά προβάλλονται από το σύνολο των χωριών της Λέσβου. Ένα για όποιον ξέρει, μας εγχωρίζει. Τα χρήματα είναι 30 συντυπία, όσο μας κάνει 24%, δεν θυμάμαι. 30.000 συν ΦΠΑ, 24%.
υπολογίστε το. Δεν το είπαμε. Κρίσεις, δεν υπάρχει κάποια ετικέτα μέσα. Εντάξει, το ότι μπορεί να δεις και να καταλάβεις ότι είναι το τάδε ελαιοτρυπείο ή κάπου πρέπει να τραβήξεις, αλλά δεν υπάρχει ετικέτα. Ευχαριστούμε.